Λοιπόν, να είσαστε δούμε. Έτοιμοι? Γεια σας παιδιά, όποιος δεν με ξέρει είμαι η Χριστίνα και άμα είσαστε καινούργοι κάντε μία εγγραφή και πατήστε το like. Σήμερα θα παίξουμε ένα καινούριο challenge που μας ετοίμασε το Famous Team. Δεν είναι και τόσο καινούριο γιατί έχουμε ξαναπαίξει στο παρελθόν που τρώμε 24 ώρες με τα λεφτά που θα μας στείλουν. Σωστά το καταλάβαμε? Ναι. Βέβαια το Famous Team μας είπε ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Για κάθε γεύμα δεν θα επιλέγουμε το ποσό, θα έχετε ένα ποσό για όλη την ημέρα. Για όλο το 24ωρο με λίγα λόγια. Για ποια ποσά μιλάμε? Μιλάμε για ποσά 100 ευρώ. Όσο αποφασίσουμε το ποιος τι ποσό θα πάρει. Τι σας είπα, θα παίξουμε κορώνα γράμματα. Δεν έχουμε σήμερα πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, ούτε χρυσό και ασημένιο κουτάκι. Έχουμε ένα κερματάκι. Καταλάβαμε, το φέρνει από εδώ η κυρία. Λοιπόν, κορώνα ή γράμμα? Κορώνα. Άρα λίγο γράμμα. Κορώνα ή γράμμα? Γράμμα. Ποια μου είναι? Εγώ, γράμμα. Εσύ γράμμα, εσύ έχεις 5 ευρώ. Και αυτός 100. Και αυτός 100. Γιατί, αδικία. Με το τροχό θα επιλέγετε από ποιο κατάστημα θα πάρετε τα φαγητά σας. Δηλαδή για κάθε πρωινό, μεσημερινό και βραδινό θα γυρνάμε αυτό? Ναι, ό,τι σας τύχει, τα λεφτά που έχετε, θα διαλέξετε το τι μπορείτε να φάτε. Άρα εγώ τρώω 24 ώρες με 5 ευρώ και 8 ώρες τρώει με 100 ευρώ. Μάλλον θα είναι πιο δύσκολο. Ενώ εγώ. Παραπονιέσαι από τώρα, θες να παρατήσεις το challenge? Όχι. Εγώ θέλω το άλλο. Αυτός που θα κερδίσει. Υπάρχει νικητής? Ναι, αυτό. Υπάρχει νικητής. Όποιος κερδίσει, τι θα πάρει? Τίποτα. Θα φύγει ζωντανός από εδώ πέρα. Δηλαδή σας δίνουμε 100 ευρώ και θέλετε κι άλλα. Ωραία, για να δούμε ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει αυτή την ημέρα. Εγώ πρώτος. Πάμε για πρωινό. Να ρωτήσω κάτι, εδώ γράφει καφέ. Τι καφέ να πάρουμε? Όχι, καφέ δεν θα... Κάνατε λάθος. Ναι, ναι, συγγνώμη, καφέ με... Βασικά ο Τόλης το είδε. Εντάξει, τώρα να μην το διορθώσουμε, δεν έχει σημασία. Ο Τόλης. Τόλη, από πού θέλεις να πάρεις το πρωινό σου? Σαχαροπλαστείο. Παιδιά, δεν είναι κακό, σαχαροπλαστείο. Σαχαροπλαστείο για το πρωινό νομίζω είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί? Για μένα προσωπικά, να τρως γλυκά από το πρωί. Τι γλυκά? Ήρθε η σειρά μου με τα πολλά λεφτά που έχω να διαλέξω κι εγώ. Μανί. Άμα μας τύχει το ίδιο πράγμα, τι κάνω? Θα πάτε και οι δύο στο ίδιο σαχαροπλαστείο. Φούρνο. Φούρνο. Άμα πάρω από το φούρνο κάτι. Φούρνο, σπορ, μπορεί. Ναι, μπορεί, μπορεί. Άμα πάρω και ρόπιτα, μετά την επόμενη θα είμαι πεινασμένη. Ωραία. Εγώ τώρα φεύγω για το φούρνο για να διαλέξω κάτι. Και εγώ στο λοιπόν, ο Τόλης θα φύγει μαζί σου και εγώ θα πάω μαζί σου. Βέβαια στα καταστήματα, παιδιά, δεν θα βγάλουμε γιατί περισσότερο κόσμο δεν θέλει να βγάλουμε μέσα. Επιστρέφουμε και να δούμε και τα παιδιά τι πήραν. Ωχ, ήρθα. Τι πήρε, ρε. Ωραία, Τόλη. Πόσο χάλασε. Τόλισα 21.57. Τι πήγε? Μακαρό! Να σου πω, αυτό μας ενοχλεί να το βάλουμε εδώ. Ναι, αυτό με ενοχλεί, είναι όντως. Ρε εσύ, πω πω, δεν είναι τέλειο. Χωρίς ζήλιες. Αυτό τι είναι ρε, για πρωινό είναι? Αυτό δεν είναι πρωινό πρώτα απ' όλα. Τόλις χάλασε 21.57. Πω πω, θα γελάσετε παιδιά. 70 λεπτά. Εδώ. 70 λεπτά. Τι, ένα κουλούρι 70 λεπτά κάνει? Όχι. Κουλούρι βλέπω. Εγώ πήρα ένα κουλουράκι το οποίο έκανε 50 λεπτά και επίσης, παιδιά θα το πιστέψετε, έγινε ρεζίλι. Ζήτησα ένα αυγό. Το πούλησαν με 20 λεπτά, μπορώ να το βράσω, αλλά για πρωινό νομίζω ένα αυγουλάκι με το τυρό. 70 λεπτά. Για τσάι δεν μου φτάσαν. Όχι, δεν ήθελα να χαλάσω τώρα για τσάγια και καφέδες, γι' αυτό... Μπόκο, έπρεπε να πάρω καφέ. Δεν το σκέφτομαι. Πώς θα κάνει αυτό? Στο τσάμπα μπορώ. Να την κεράσουμε. Ναι, τώρα θα κοίτησε σε λίγο καφέ, να μην πει εγώ. Για να δούμε ο Τόλης τι πήρε. Εγώ 70 λεπτά χάλασα. Είμαι μέσα. Είμαι καλά. Μπράβο, μπράβο. 4.30. Οικονομική. Τι να κάνω, ζήτησα ένα αυγό, φαντάζεσαι τώρα, ξεφτύλα. Τι πήρε? Κάτι καλό πήρε ο Τόλης γι' αυτό. Τα. Αυτό τι είναι, ρε παιδιά, πατατάκι. Δεν ξέρω. Ferrero Rocher. Ναι. Ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Ο Τόλης σκέφτηκε και εγώ μόνο. Εγώ πρέπει να βράσω. Και απλά ο Τόλης δεν υπολόγισε τα λεφτά που χάλαγε.
Εγώ πρέπει να βράσω το αυγουλάκι. Τι θέλεις να δεις πως θα βράσω το αυγό? Ναι. Θέλεις αυγό το όλο? Όχι. Δεν θα σου δώσω, δεν έχω λεφτά. Θα πάρεις μόνος σου αυγά. Εγώ θα πω παιδιά μακαρόνι. Ούτε βρασμένο αυγό δεν μπορούσα να πάρω, δεν μου έφτανα. Δεν θα χαλάσουμε. Εγώ θα περιμένω αυτή τη στιγμή να βράσει το αυγουλάκι μου για να φάω αυγουλάκι και να φάω και το... Πρέπει να περιμένεις κιόλας. Ναι, και να εφτάρει το θέλω. Εμείς δεν περιμένουμε τίποτα τόλοι. Εμείς τρώμε. Ανοίγουμε τα δικά μας και ξεκινάμε να τρώμε. Αυτά θα τα κρατήσουμε. Συγγνώμη. Άρα πού να τα βάλουμε. Κράτησε τέσσερα. Μάμα μία. Ωραία. Τρέχουν τα σάλια. Όταν είναι έτοιμο το αυγό μου. Ωραίο. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι τούρτες. Εγώ πρόλαβα. Τα σηκαίνεσαι. Σηκαίνομαι τις τούρτες. Δεν μ' αρέσουν καθόλου οι τούρτες. Να σας πω την αλήθεια, παιδιά, εγώ πρωί δεν θέλω να φάω τούρτες. Νομίζω να φας τούρτα το πρωί είναι η ευχή του κάθε παιδιού. Η ευχή κάθε παιδιού πρέπει να είναι να τρώει αυγουλάκια. Αυτό είναι ευχή της μάνας στο παιδιό. Ναι, έχεις δίκιο. Ότι τούρι το ωραίο σου ταυμά. Απλώς του τύχε τώρα ζαχαροπλαστή, εγώ πιστεύω. Αμφιβάλλω ότι αν το τούλι του τύχει ο φούρνος, να έπαιρνε αυτός αυγά για να τα βράσει που λες ότι αγαπάει τα αυγά. Σε κάποιους φούρνους έχει και γλυκά. Αλλά σε πολύ λίγους. Δηλαδή, ό,τι και να του τύχαινε, τα βρίσκε γλυκά. Ναι, βγάλω. Βγάλω το, δικό σου είναι. Τι περίμενε, τι είσαι, δικό σου αυγό. Άστο το αυγό μου, ηλιστικό, ένα αυγουλάκι έχω. Μ' αρέσει απ' έξω που το είδε, λέει είναι έτοιμο. Έβρασε. Ναι, έχει κάτι πράγματα πάνω. Τι σαν να έχει γίνει. Κρίσε το. Νομίζω ότι. Είναι έτοιμο. Γιατί είναι αυτά τα κόλπα, δεν τα ήξερα. Θέλει, σου μεγαλώνει. Έτσι, είμαι και μικρούλα. Τι εννοείς? Τι εννοεί κάτι? Αχ, είναι λίγο μελό. Να δω. Ρε, τι γόνες όλη την ώρα, ένα αυγό έχω και αυτό θες να το φας. Αλλά τι έλεος. Και εσύ, κοιτούσες έτσι τη τούρτα μου. Ναι, ναι, το ξέρω. Αλάτι είναι τσάμπα, ε. Ναι, αλάτι είναι τσάμπα. Αμα κρεώνομαι, δεν την παίρνω. Και καίγεσαι. Πλώμα. Θα πεινάω τόσο πολύ. Που είσαι έτοιμη να κάψω όλο το στόμα σου, αλλά να φας. Παιδιά, τελικά αυγουλάκι με κουλουράκι είναι πάρα πολύ ωραία. Να το δοκιμάσεις. Τα παιδιά, γράψτε κάτι στα σχόλια, σας αρέσουν αυγουλάκι με κουλουράκι. Και μακαρόνι με τούρτα το πρωί. Τι προτιμάτε για πρωινό, αυτό που διάλεξε ο Τόλης εγώ. Γράψτε κάτι στα σχόλια. Νομίζω αυτό. Τώρα τούρτα πρωί-πρωί. Σίγουρα θα υπάρχουν άτομα σαν εσένα. Εντάξει. Ωραίο σουσάμι. Σουσάμι. Ε. Παίρνεις ολόκληρη τούρτα και όλη την ώρα κοίταγε τι έτρωγα. Γιατί εγώ χόρτασα. Δεν πεινάσατε, παιδιά? Ναι, πεινάσαμε. Πώς δεν πεινάσαμε? Πεινάσαμε, ναι. Τι θα προτιμούσες να φας το μεσημέρι, Χριστίνα? Σούπερ μάρκετ, μάλλον. Για με τα λεφτά πάνω. Πίτσα! 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 Γιατί γελάς? Πώς ευρώ έχεις? Ωραίο γέλιο! Με κοροϊδεύεις ρε εσύ, επειδή η μανούλα δεν έχει λεφτά. Είσαι ένα τόσο βαρύ, μην νόμιζες λιγνά. Τι, θα πας τόσο πίτσα? Αλλά μετά κατάλαβες ότι έχεις κρύπνο. Όχι, πόσα έχω. Δεν έχω τρία. 4.30. Ναι, 4.30, συγγνώμη. Καλή τύχη, Χριστίνα. Έλα τώρα να δούμε τι θα σου τύχει εσένα. Για πάμε. Να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα εγώ πίτσα. Α, μανάβικο. Είναι η παιδί με κορόιδες. Ενώ έχεις λεφτά, δεν έχεις καλό. Τι λες, θα πάρω 1000 φρούτα. Α, ωραία, να τρως για μεσημερινή. Ξέρεις πόσα φρούτα έχει. Μπορώ τώρα να σου πω 1000 φρούτα που... Όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ πάω να πάρω... Τι να πάρω από την πιτσάρια, ρε παιδιά. Κουτάκι. Μόνο αυτό θα αγοράσω. Για αγόρασα φρούτα με 35 ευρώ.
Ω, ήρθες κι εσύ. Ω! Πώς πήρες μια μεγάλη πίτσα. Θα σας δείξω αμέσως. 4-3 ευρώ δεν γίνεται να πάρεις μια μεγάλη πίτσα. Έλα εδώ πιο κοντά, κυρία Χριστίνα. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι. Μια μικρή πίτσα! Ζήτησα να μου φτιάξουν μια μικρή πίτσα, η οποία ζήτησα να είναι 1,5 ευρώ. Είναι τόσο. Να είναι τόσο. Έβαλα αυτό. Το ζήτησα εγώ. Εγώ. Ο Τόλης, εκεί, ο Τόλης. Α, πάει η πίτσα, αυτό ήτανε. Αυτά δεν ξέρω τι είναι, θέλω να τα δοκιμάσω. Ω, τι είναι αυτά, είναι καινούρια φρούτα. Απλώς μωρέ, το κοίταξε, πώς κάνεις, δύο μπανάνες πήρες. Δύο μπανάνες, ένα υπέροχο μάγκο. Ω, βάλτε τα μπροστά. Αβοκάντο. Αφού δεν τρως αβοκάντο. Δεν πειράζει, ας είναι. Θέλω να το δοκιμάσω. Εγώ έχω την εντύπωση επίτηδες, το πήρα για να το κοιτάω εγώ, γιατί είναι δικό μου αγαπημένο. Ω, dragon fruit. Ω, γιατί έριξες, καλέ, πέφτουνε. Ω, Παναγιά μου. Άρα, τώρα. Φράουλες. Και παιδιά, πήρα blueberry. Αυτά πήρε, δεν πήρε τίποτα μήνα. Πόσο πλήρωσε, 35 ευρώ. Α, πλήρωσε για τα φρουτάκια 35 ευρώ. Μισό κατοστάρι που λέω πρωινό και μεσημεριανό. Εντάξει, αυτά είναι και εξωτικά. Αλλά έχω να σα πω. Ναι, τι άλλο. Πήρα και μια κοκόλα. Ναι. Πώς είδε. Έκανε 1,5 ευρώ ζήτησα την πίτσα και 1,70 έκανε κοκόλα. Αναψυκτικό που κάνει περισσότερο από την πίτσα. Δεν μπορούσε να πάρει από αλλού την κοκόλα. Πρέπει να πάρει συγκεκριμένα από αυτό το μαγαζί. Για βραδινό μου είναι 1 ευρώ και 10 λεπτά. Εμένα πόσο, 50. Ένα πολύ που έμεινε. Εσύ μέχρι να τα κλείνεις, μέχρι να κάτσεις, μέχρι να σκεφτεί, έχω πάρει την πίτσα. Ή ήσουν πιο πεινασμένη. Αλήθεια είναι πείναμα. Νομίζω ότι τα φαγητά μου είναι πολύ καλύτερα από τα δικά σου. Γιατί? Γιατί τρώω φυσιολογικά. Έχω την εντύπωση χαλάει τα φρούτα ο Τόλης. Δαγκώνει το ένα, αφήνει το άλλο. Όχι. Λεπτά έχει ό,τι θέλει κάνει. Είναι και αυτό. Άντε, μέχρι να τα πάμε αυτά, θέλω κάποια σχόλια να πείτε. Στο μεσημεριανό, ποιος έκανε την καλύτερη επιλογή. Άμα και δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιλογές. Ο Τόλης είχε μανάδικο. Θα μπορούσε άνετα να πάρει πατατούλα να βράσει. Μπορούσε. Ντοματούλα, γουράκι, να φας κάτι πιο φυσιολογικό, ενώ διάλεξα εξωτικά φρούτα για μεσημεριανό. Νομίζω η επιλογή μου ήταν πολύ καλύτερη. Πάει. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στο απογευματινό μας, το βραδινό. Τι θα κάνετε τώρα? Τι να κάνουμε, τίποτα. A few hours later. Μας κορεύει. Δεν βγάζατε. Τι κατώ, απλά κοιτάγατε. Όχι, κακόλυ. Είναι η ώρα για βραδινό. Πάμε να δούμε τι θα πάρουμε. Πάμε. Για να δούμε. Παραλίγο πίτσα, αλλά καφέ. Καφέ. Θα πιείς καφέ. Θα πιείς καφέ. Επειδή είναι λάθος γραμμένο. Είναι το καφέ καφέ. Καφέ. Δηλαδή έλεξε ένα καφέ σύντα, το πίνω. Δεν επιτρέπετε. Πάμε να γυρίσω εγώ. Ναι. Να μου τύχει εμένα. Ναι. Τι να μου τύχει, ρε παιδιά, τι να μου τύχει. Τι θα τύχει στη Χριστίνα. Περίπτερο. Τυχερούλα. Περίπτερο μου. Θα μπορέσει να μιλάς καλά. Οκ, πάμε να δούμε. Εγώ φεύγω για το περίπτερο. Και εμείς πάμε για καφέ. Γιατί να βγαίνουμε κάπου αφού μπορώ να παρακύλω. Εύκολη λύση. Βολεύτηκες βλέπουμε 1 ευρώ, χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Εμένα μου ήρθε. Παιδιά, έχω να πω ότι κέρδισα. Μου έμειναν και 10 λεπτά. Είμαι πολύ περήφανη. Εμένα μου έμειναν άλλα 38 ευρώ. Ναι, αλλά είχες πολλά. Εσύ τι πήρες? Βανίλα, βάφλα. Για να φύγω να φύγω, μωρέ. Μια μικρή βαφλούλα. Η ευκαιρία του Τόλη σήμερα να φάει όλα τα γλυκά που υπάρχουν προφανώς. Ναι, δεν έχει φάει κάτι κανονικό, ε. Όχι, όλα. Φρούτα. Φρούτα. Πήρε τις βιταμίνες του. Τι κανονικό, παιδιά. Τα φρούτα δεν είναι κανονικά. Δεν θεωρούνται κανονικά. Εγώ ας φάω για βραδινό πατατάκι, Έλληνα. Πολύ.
Ό,τι είχαμε. Το τσάι, το έχουμε τσάμπα, μπορώ να το πιω. Πού το έχετε τσάμπα? Δεν ξέρω. Τσάμπα το έχουμε εμείς. Πόσο κάνω? Το νεράκι, το βραστό, από το βραστήρα μπορείς να πάρεις. Το νερό. Θα πιω βραστό νερό. Θα πιω βραστό νερό. Τι το λέει, ξέρετε, μετά από όλη μέρα που τρως γλυκά, τρως λες και τρως με το ζόρι. Γιατί πήρες πάλι γλυκά για να πάρεις? Μην έχει κάτι καπιτέλε, τι να πάρω άλλη για καφέ. Αν έχετε, έχει το στάδιο, έχει... Έχει σάβος, δεν έχει. Πάρε το τροχό από αυτός. Πάρτε. Δεν το θέλω ένα άλλο. Θα πάμε για ύπνο τώρα. 10:30 είναι, τι να πας για ύπνο. 10:30 έφαγες το βραδινό σου. Ναι. Πατατάκια! Το καλύτερο. Τι να κάνω, δεν είχα κάτι άλλο. Τη βγάζεις φωτογραφία. Αν θέλεις να μας δείξεις την ώρα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στα σχόλια μπορείτε να γράψετε ποιον θεωρείτε νικητή και ποιος εκμεταλλεύτηκε καλύτερα τα λεφτά του. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, bye bye. Άντε για ύπνο τώρα, τραβήξτε. Πάμε.